Το άρθρο 3 είναι ουσιαστικά η σπονδυλική στήλη του νομοσχεδίου, είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου και αφορά όλους τους διεμφυλικούς που θέλουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία διόρθωσης φύλου στα στοιχεία της ταυτότητας. Αυτό γιατί ακούστηκαν ότι εμείς μόνο το άρθρο 3 δεν θα ψηφίσουμε. Το άρθρο 3 είναι ουσιαστικά ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Και επειδή γίναμε δέκτες κάποιων συστάσεων γενικά να μην ψηφίσουμε είτε άρθρα είτε όλο το νομοσχέδιο για να εντός εισαγωγικών πέσει η κυβέρνηση, δεν πέφτουν έτσι οι κυβερνήσεις, δεν χάνεται έτσι η δεδηλωμένη άμα δεν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Θέλει πρόταση μομφής, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι ουσιαστικά συσπηρώνει την συμπολίτευση. Το να παραβιάσουμε τις αρχές μας και τις αξίες μας για μία τρύπα στο νερό ουσιαστικά δεν θα το κάνουμε. Και επίσης η άποψη του να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν πρώτα οι ΑΝΕΛ και να ψηφίζουμε μετά είναι επίσης αστεία. Τόσο μεγάλη αξία δεν θα τους δώσουμε. Αυτοακυρωνόμαστε αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και όπως είπε και προηγουμένως ο πρόεδρός μας, ο Σταύρος Θεοδωράκης, γιατί κάποιος να ψηφίσει ποτάμι, άμα το ποτάμι ψηφίζει ότι ψηφίζουν μόνο οι ΑΝΕΛ, δεν θα είχε καμία αξία. Έχουμε αρχές, έχουμε αξίες και ψηφίζουμε με βάση αυτές. Αρχές οι οποίες είναι αταλάντευτα προοδευτικές και όχι ανάλογα να αλλάζουν ανάλογα με τον ήχο της καμπάνας. Αρχές ανθρωποκεντρικές, αρχές που δεν είναι ψηφοθυρικές. Ευχαριστώ.